Στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, η παράταξη της Στροφής Νέας Σμύρνης με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει συζήτηση ομιλία για το θέμα των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. Τουριστικών συμφερόντων. Μεταβιβάζει σε ιδιωτικά συμφέροντα λίμνες, νησιά, θάλασσες, νησίδες, υφάλους και σκοπέλους. Καταστρέφει και διαλύει χωρίς καμιά δυνατότητα επανόρθωσης. Μαζί μας είναι ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι στη Νέα Σμύρνη μετά από μια πολύ όμορφη και νομίζω πολύ παραγωγική εκδήλωση. Είστε ενάντια στην μερική αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, τόσο λόγω της στρατηγικότητας του κλάδου, όσο και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δείτε, εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση για μικρή ΔΕΗ είναι ένα τέχνασμα. Αυτό που συγκροτεί με αυτό το νομοσχέδιο που την νομιμότητά του αμφισβητούμε και θέλουμε και επιδιώκουμε και θα διεκδικήσουμε να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού ως με δημοψήφισμα, δεν είναι η πώληση της μικρής, ενός μικρού τμήματος της ΔΕΗ. Είναι στην πραγματικότητα η πώληση του πιο δυναμικού τμήματος της ενέργειας που παράγει η ΔΕΗ. Λιγνητικά ορυχεία, υδροηλεκτρικές παραγωγικές μονάδες, σύγχρονες, υπερσύγχρονες και διεργασίες και διαδικασίες, μονάδες παραγωγής δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, που η αξία τους είναι ανεκτίμητη, κυριολεκτικά ανεκτίμητη. Σε αυτήν τη συνδιάσκεψη των Προέδρων, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται από τον Γιάννη τον Δραγασάκη, που είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, από τον Παναγιώτη τον Λαβαζάνη, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο ένας εκ των τριών, και από τον Νίκο Βούτση, που είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Παναγιώτης πάντως επικεφαλής της παράταξης Στροφή Νέας Σμύρνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ήταν μια πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και της Στροφής Νέας Σμύρνης για την υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. Είμαστε σε μια εποχή που βλέπουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί πολύ δυναμικά και το ξεπούλημα και την καταστροφή του δημόσιου πλούτου. Έχουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα και με τη ΔΕΗ, το ζήτημα της ενέργειας, αλλά και με τις παραλίες που εμείς εδώ είμαστε και πιο κοντά στο παραλιακό μέτωπο, όπου ξέρουμε όλες τις αυθαιρεσίες που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια και τις δυσκολίες έτσι, και τα αυθαίρετα που υπήρχαν εκεί. Ακόμα περισσότερο αυτό θα ενταθεί με τη συμμετοποίηση. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό μέτωπο που δεν μπορεί και οι δημοτικές κινήσεις, αλλά και οι σύλλογοι της πόλης και οι διάφορες κοινωνικές συλλογικότητες να μην πάρουν θέση, να μην κινητοποιηθούν και να μην καλέσουμε τον κόσμο της Νέας Σμύρνης ότι πρέπει όχι μόνο να βλέπουμε και να καταδικάζουμε την πολιτική της κυβέρνησης από την τηλεόραση, αλλά να το κάνουμε και έμπρακτα με τέτοιο τρόπο ώστε να την αναγκάσουμε να πάρει και τις δημοκρατικές της εκτροπές, όλες αυτές τις διαδικασίες τις παράνομες που κάνει στη Βουλή αυτές τις μέρες, να τις πάρει πίσω και να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Έχετε και κουμπώνει με το αίτημα για δημοψήφισμα το οποίο τέθηκε πριν από λίγες μέρες από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος του Δημοσίου και της ΔΕΗ σε αυτό το νέο σύστημα που εντελώς ακροφυγώς προσπάθησα να σας περιγράψω παραπάνω. Θεωρούμε ότι... Από τη συζήτηση για τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά που οργάνωσε η Στροφή Νέας Σμύρνης για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.